Είναι 2 μέτρα που συνεχίζει να είναι κούκλος, που συνεχίζει να καίει καρδιές και που συνεχίζει να ζει τη ζωή του πάντα. Με το ίδιο σθένος, Γιάννη μου. Όσα χρόνια κι αν σε γνωρίζω, δεν έχει περάσει χρόνος από πάνω σου, πραγματικά. Και μου κάνει εντύπωση που κάθε φορά που διαβάζω συνέντευξή σου, λες τόσο ωραία πράγματα για τη ζωή σου, εμπιστεύεσαι κομμάτια σου και αυτό σε κάνει από μόνο του ξεχωριστό. Έχω μείνει άφωνος. Και έχεις και μια κόρη που αγαπώ πάρα πολύ. Έχω και ένα γιο όμως. Εγώ την κόρη όμως ξέρω. Έχω και ένα γιο ο οποίος είναι, για να μην πω ωραιότερος, εξίσου ωραίος όπως και η κόρη μου. Ναι, δεν το ξέρω το γιο. Με τι ασχολείται? Σπουδαίο παιδί. Είναι μουσικός, είναι καθηγητής πιάνου. Εγώ την κόρη ξέρω, την Καλλιόπη, η οποία έκανε την καριέρα της εδώ στην Αθήνα ως ηθοποιός και κάποια στιγμή τα παράτησε όλα και λέει πάω να κάνω το γάμο μου, τη ζωή μου, τα πάντα και φεύγω για Σέρες. Τα παιδιά έτσι είναι. Δεν μας ανήκουνε, ανήκουν στον εαυτό τους. Δεν μπορώ να πω ότι πήδηξα στα σύννεφα όταν πήγε Σέρες, αλλά σεβάστηκα την επιλογή της και την προσωπική της ζωή. Θέλω να νομίζω, σε... Ναι, νομίζω ότι τελικά δικαιώθηκε και εγώ ηρέμησα. Γιατί και η ζωή έχει μια ποιότητα εκτός του κέντρου της Αθήνας, στην επαρχία ας πούμε, και δεν υπάρχει τώρα επαρχία, είναι η περιφέρεια της Ελλάδας, περιφέρειες της Ελλάδος, έχει μια ποιότητα. Υπάρχουν τόσοι τρόποι κανένας να εκφράσει τον εαυτό της, τον εαυτό του, που... Θέλω να σε γνωρίσουμε μέσα από ένα βίντεο. Μας έχεις πει κάποια πολύ ωραία πράγματα και αμέσως μετά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Παρακαλώ. Γιατί με κρατάτε, δεν μπορώ να πω. Για απάτη, βρε. Για απάτη και μάλιστα κατά εξακολούθηση. Τώρα το ομολόγησες. Ο ηθοποιός Γιάννης Ευαγγελίδης άνοιξε το σπίτι του στην εκπομπή μας και μίλησε στη Δήμητρα Καλφούτζου για την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Ελαφριά. Πώς το λένε, εγκεφαλικό. Μόνος μου, όταν σηκώθηκα μια στιγμή και είδα ότι το ένα μου χέρι είχε μουδιάσει από το κρεβάτι και πήγα στο καζέφι και είδα το σώμα μου είχε φτάσει εδώ, μετά πήρα τηλέφωνο να πω κάπου και δεν μπορούσα πια να μιλήσω. Αλλά μόνος μου ντύθηκα, πήρα ένα σακίδιο, βγήκα έξω, βρήκα ένα ταξί, του έδωσε ένα δεκάρικο, είπα πηγαίναμε στον λογαριασμό, εάν μείνω στον δρόμο εσύ πέταξε με εκεί. Και πήγα και με κράτησα μια εβδομάδα και έγινα καλά. Βέβαια, με χτύπησε και ίσως και ακόμα τώρα έχω αυτό το πρόβλημα, ένα μικρό πρόβλημα. Δηλαδή με χτύπησε σε αυτό που είναι το όργανο της δουλειάς μου, τη φωνή μου, δηλαδή δεν μπορούσα να μιλήσω. Εγώ αισθάνθηκα ότι το θέμα ή το πράγμα ήταν απλό, δηλαδή θα μπορούσα να το επιδέσω μόνος μου. Τώρα φανταστείτε να αισθανθώ ένα πόνο και να τηλεφωνήσω στο γιο μου, ας πούμε, νύχτα και θα πω, θα πάω σε ένα εφημερίδιο από το νοσοκομείο να με κοιτάξουν, να δούνε. Δεν μπορώ να ανησυχώ τους άλλους. Ευγενικό παιδί, θα τον ευχαριστήσεις. Λοιπόν, ώρες-ώρες, δεν ξέρω τι άνθρωπος είσαι. Βρε νέα γυναίκα όμορφη, ζωηρή και την αφήνεις έτσι. Υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Βίλμα Τσακίρη, με την οποία χώρισαν το 1982. Ενώ η κόρη του, επίσης ηθοποιός, Καλλιόπη Ευαγγελίδη, ζει πια μόνιμα στις Σέρες. Δεν έχει το κόπο κανένας να βγάλει τα αποτυμένα του πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο, είτε ο σύζυγος σύζυγο, είτε η σύζυγος ο σύζυγο, εις βάρος των παιδιών. Ό,τι και να έχεις, εκείνο που έχει σημασία είναι να μεγαλώσεις τα παιδιά αρμονικά. Μέχρι που, ας πούμε, η Καλλιόπη μου έλεγε «Καλά, τι κάνεις έτσι, οι μισές μου μαθήτρες, για να μην σου πω αυτές, οι μαθήτρες είναι χωρισμένων γονιών». Και τι έγινε. Είναι στις Σέρες, είναι η επιλογή της αυτή, γιατί αφού αγάπησε Σέρες, τι να κάνω, εγώ δεν φταίω. Λοιπόν, αλλά τη νιώθω πάντα κοντά μου. Και έχει κάνει 3 παιδιά. Ευχαριστώ και επιφυλάσσομαι. Δεν σας είπα, πρόκειται για περίπτωση. Το βλέπω, δεν το βλέπω. Θα στρώσει όμως. Κύριε Βαγίτση, φέτε τους μέσα. Δούλεψα 50 χρόνια στο θέατρο. Από σεζόν σε σεζόν. Νομίζω ότι είναι πια αρκετά. Κάποτε ο άνθρωπος πρέπει να λέει
Φτάνει. Δεν είναι μόνο το τελευταίο σύριαλ που έκανα και 9 χρόνια με τον Βόσκολο που έκανα τον αρχηγό της αστυνομίας και ακόμα και οι αστυνομικοί, ας πούμε, με χαιρετάνε. Δεν είναι αυτό. Είχα μια πορεία πολύ μεγάλη στο θέατρο το 1971 από τον παράξενο ταξιδιώτη. Έχω κάνει πάρα πολλά σύριαλ. Τι να το συζητήσουμε. Τι να προτιμήσει κανείς. Ναι. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αλλά μετά τις διαφημίσεις. Παρακαλώ.